να επεκταθούν δηλαδή. Ή μπορεί να αρθεί το μέτρο ενδεχομένως αν τα πράγματα πάνε καλά. Υπάρχουν και αλλού όμως, κύριε Υπουργέ, συνωστισμοί. Όπως είναι σε κάποια πάρτι που γίνονται αυτή τη στιγμή σε συγκεκριμένα μπαρ, ακόμη και έξω από εκκλησίες. Είδαμε πάρα πολύ κόσμο, εκατοντάδες ανθρώπους και μάλιστα μεγαλύτερης ηλικίας να συνωστίζονται εκεί. Σε αυτά τα κομμάτια η αστυνομία μπορεί να παρέμβει ή πρέπει. Η αστυνομία σε αυτά τα κομμάτια δεν πρέπει να πηγαίνει και να διαταράσει τους ανθρώπους, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα. Δηλαδή, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι το ρόλο της αστυνομίας ότι θα πάει έξω από μια εκκλησία και θα αρχίσουν φωνές με ντουντούκες και απαγορεύσεις. Νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια ζητήματα, πώς θα το πω, ατομικής ευθύνης. Και ευθύνης επίσης των οργανωτών. Δηλαδή, στην εκκλησία υπάρχει ένας ιερέας εκεί. Πρέπει και αυτοί να δίνουν οδηγίες. Στα μπαρ, λοιπόν, υπάρχει ευθύνη η αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Αρχής Διαφάνειας. Όπου καλείται εκεί η αστυνομία, είναι προφανές ότι εκεί εφαρμόζει με αυστηρότητα τον νόμο. Έχουμε όμως τελευταίες μέρες και σήμερα δίπλα στο Υπουργείο σας αυτήν την ιστορία με την υπηρεσία ασύλου. Εκεί τι πρέπει να γίνει, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε. Δεν είναι ένα χάλι καθημερινό εκεί. Τι θα πει? Κάθε μέρα, όπως βλέπετε, είναι απ' έξω αστυνομικοί, οι οποίοι προσπαθούν να βάλουν σε σειρά τους ανθρώπους. Η γνώμη μου είναι ότι είτε πρέπει να υπάρξει μια συνολική παράταση όλων των αδειών παραμονής, έτσι ώστε να φύγουμε από το κρίσιμο διάστημα, ή εν πάση περιπτώσει να ειδοποιήσουν τους ανθρώπους να πηγαίνουν λίγοι-λίγοι. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί και πάρα πολύ κόσμο, ενώ αστυνομικούς, έξω από τα καθήκοντά τους, και ταυτόχρονα δημιουργεί κινδύνους για το κοινωνικό σύνολο. Έχει αλλάξει όμως η εικόνα και στα μέσα μεταφοράς. Στην αρχή αυτής της ιστορίας βλέπαμε την τροχέα να κάνει ελέγχους και στα λεωφορεία, να κάνει συστάσεις για τη χρήση μάσκας. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι δεν κάνουν αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως υποχρεωτικό, το να φοράμε μάσκα στα μέσα. Τους ελέγχους στα αστικά λεωφορεία και στο μετρό τους έκανε η Στασί και ο ΑΣΑ, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει και ο βοηθός του επιβάτη. Δεν πήγαινε καθόλου η αστυνομία εκεί. Τώρα μου λένε ότι δεν υπάρχουν αυτοί. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Το σίγουρο είναι ότι στα λεωφορεία και στο μετρό πρέπει να φοράμε μάσκα. Δηλαδή είναι το στοιχειώδες πια αυτό. Αλλά εκεί δεν εμπλέκεται η αστυνομία. Πάντως η αστυνομία έχει εμπλακεί σε πάρα πολλά και διαμαρτύρονται οι αστυνομικοί. Και εδώ καθημερινά που φιλοξενούμε και εμείς στελέχη της αστυνομίας και μας βοηθάνε, για το επίδομα του κορονοϊού το οποίο δεν πήραν οι αστυνομικοί. Ναι, δεν υπάρχει καμία θεσμοθέτηση επιδόματος κορονοϊού. Ναι. Όχι, αλλά το έχουν πάρει άλλοι χώροι. Και οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν και αυτοί, αυτό λένε. Έχει πει κάποιες κουβέντες ο Πρωθυπουργός. Πιστεύω ότι πρέπει να αναμένουμε και κάποια στιγμή είναι στο διαδρομή. Θα δικαιωθούν και οι αστυνομικοί. Βγάζουν και ένα παράπονο για το γεγονός ότι στα σποτ που ετοίμασε η κυβέρνηση δεν υπήρχε πουθενά ο αστυνομικός, ο οποίος και εκείνος έδωσε μία μάχη στην πρώτη γραμμή. Ναι. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Αυτά είναι κάπως συναισθηματικά ζητήματα και παράπονα των αστυνομικών. Βεβαίως οι αστυνομικοί καταρχήν παίξαν ένα πολύ κρίσιμο ρόλο στο Εύρο. Mm-hmm. Με όλη την κρίση η ελληνική αστυνομία αποφάσισε και στάθηκε απέναντι στους Τούρκους, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τους δυστυχισμένους ανθρώπους σαν οπλισμό για να περάσουν απέναντι, και αυτό δεν πέρασε. Mm-hmm. Και δεν τους πέρασε, και αυτό ήταν μια επιτυχία της αστυνομίας, και αυτό προβλήθηκε νομίζω επαρκώς, και ταυτόχρονα ο ρόλος της αστυνομίας όλη την περίοδο αυτή της επιδημίας νομίζω είναι αναγνωρισμένος από όλους. Τώρα ρωτάνε επίσης κάποιοι φίλοι για το περιστατικό που είχαμε προχθές στην πορεία, κύριε Υπουργέ, το θέμα του αξιωματικού που απέτρεψε σύλληψη από την ομάδα δράσης. Τι έγινε τώρα σε αυτή την περίπτωση τελικά? Κοιτάξτε, υπάρχει μία μήνυση κάποιων αστυνομικών οι οποίοι θεώρησαν ότι κάποιος αξιωματικός ο οποίος υπηρετεί σε πολιτικό κόμμα επιχείρησε και απέτρεψε μια σύλληψη, νόμιμη που έπρεπε να γίνει. Αυτή η μήνυση έχει κατευθυνθεί στον εισαγγελέα. Αυτός ο οποίος κατηγορείται, ο αξιωματικός, προσήλθε ενώπιον του εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος και έχει οριστεί μια δικάση. Θα το δούμε λοιπόν αυτό στην πορεία. Το περιστατικό είναι γεγονός πάντως? Συνέβη το περιστατικό? Σαν περιστατικό, φυσικά, αφού υπάρχει μια μήνυση. Επειδή τα είπαμε και προχθές, τέτοια περιστατικά έχουν θέσει στην αστυνομία? Ποια είναι η δουλειά της αστυνομίας εν προκειμένου? Κοιτάξτε να δείτε. Όλα αυτά θα τα βρούμε, αλλά υπάρχει μια κουβέντα λίγο πιο μπροστά από αυτό, αν μου επιτρέπετε. Και η κουβέντα είναι εξής. Εδώ και πολύ καιρό, από τη μέρα που ουσιαστικά έχουμε αναλάβει σαν νέα κυβέρνηση, επιχειρείται να δοθεί μια εντύπωση ότι υπάρχει ένα όργιο καταστολής. Υπόθηκε και προχθές αυτό. Μα, στη συγκέντρωση των συλλήψεων, είχαμε 9 συλλήψεις. Το λέω γιατί υπόθηκε και μέσα στη Βουλή. Ναι. Ότι δηλαδή υπάρχει ένα όργιο καταστολής από την πλευρά της αστυνομίας. Και να πω το τελευταίο γεγονός, ότι
σε μια συγκέντρωση 7.000 ανθρώπων ενάντια στον νόμο που ψηφίσαμε για τις πορείες και τις συναθρήσεις, εμφανίστηκαν περίπου 300 άνθρωποι, ίσως και παραπάνω, να εκτοξεύουν φωνικές μολότοφ εναντίον αστυνομικών, για να τους κάψουν. Και είχαμε και τραυματίες αστυνομικούς. Εκεί λοιπόν έγιναν συλλήψεις. Έγιναν 9 συλλήψεις. Πήγαν στο δικαστήριο. Οι άνθρωποι αυτοί, όλοι αυτή τη στιγμή είναι ελεύθεροι με κάποιους περιοριστικούς όρους. Είναι κατηγορούμενοι δηλαδή. Και έχει οριστεί δικάσιμο. Και έχει οριστεί δικάσιμο. Αυτό έχει δύο αποτελέσματα, αν θέλετε, δύο πολιτικά συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε ποτέ, και αυτό είναι μια δήλωση όχι αυταρχισμού και εγωισμού, αλλά είναι μια δήλωση ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μας. Δεν πρόκειται από εδώ και πέρα, όπως έχουμε πει, όποιος χρησιμοποιεί φωνικά όπλα εναντίον της αστυνομίας ή χρησιμοποιεί τέτοια όπλα εναντίον ή άλλα όπλα, βαριοπούλες κλπ. Εναντίον ιδιωτικής περιουσίας ή της ανθρώπινης ζωής, θα συλλαμβάνεται. Θα αλλάξει και το νομοθετικό πλαίσιο, κύριε Υπουργέ, χρειάζεται να αλλάξει. Δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα. Χρειάζεται να προσαρμόζεται πάντα η επιχειρησιακή πρακτική, τακτική της αστυνομίας. Ερώτηση όμως τώρα, κύριε Υπουργέ. Ο νόμος που ψηφίστηκε για τις συγκεντρώσεις, πιστεύετε ότι θα αποτρέψει αυτούς τους 300, όπως είπατε, να πάνε εκεί και να ξανακάψουν στην επόμενη συγκέντρωση πορεία? Αυτό είναι πολύ σωστό ερώτημα και πιστεύω ότι υπάρχει στα χείλη όλων των συμπολιτών μας. Ο νόμος αυτός, κυρία Αναστασοπούλου, επιχειρεί να κάνει το εξής. Να σας το δώσω με ένα παράδειγμα. Το Μάιο και Ιούνιο, μας πέρασε τώρα, τους τελευταίους δύο μήνες, είχαμε περίπου 200 συγκεντρώσεις, πορείες. Από αυτές οι μισές ήταν κάτω από 50 άτομα. Και οι άλλες ήταν πάνω από 50 άτομα. Έκλειναν οι δρόμοι. Και στις 200 περιπτώσεις έκλεισαν οι δρόμοι. Μάλιστα. Εμείς τι θέλουμε λοιπόν, σε αυτές τις μισές, τις 50, που είναι κάτω από 50, να πάνε στο πεζοδρόμιο. Είναι τόσο δύσκολο ζήτημα. Θα το εφαρμόσετε? Αυτό γιατί είναι... εδώ η αντιπολίτευση λέει ότι δεν θα εφαρμοστεί ο νόμος. Αυτό είναι κάποιο αντιδημοκρατικό μέτρο? Αυτό είναι λόγος για να λέει η αντιπολίτευση ή όποιος άλλος ότι δεν θα εφαρμοστεί? Για ποιο λόγο? Σήμερα πάντως, αυτό είναι χουντικός νόμος. Πρωταγωνιστείτε σε μερίδα του τύπου για ένα άλλο περιστατικό. Αναφέρομαι στο θάνατο του Βασίλειου Μάγκου, του 26χρονου Βολιώτη. Και αρκετοί λένε για ποιο λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη βγήκε και πήγε να προκαταλάβει στην ουσία το ιατροδικαστικό πόρισμα για το τι ακριβώς συνέβη. Τι συνέβη λοιπόν? Είναι η προηγούμενη κουβέντα που έκανα, που έλεγα ότι έχουμε δύο συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα λοιπόν είναι η καταστολή που έλεγα. Και το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να λειτουργήσει η αστυνομία στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων, έτσι ώστε και ζημιές να μην γίνονται και καταστροφές και η ανθρώπινη ζωή να προστατεύεται, αλλά ταυτόχρονα και το δικαίωμα των διαδηλωτών και όποιον θέλουν να διεκηρύξουν οτιδήποτε στο πλαίσιο του νόμου και του συντάγματος να το εκφράζουν. Εδώ λένε κάποιοι ότι το παιδί αυτό πέθανε από τα χτυπήματα της αστυνομίας. Εδάρει από αστυνομικούς. Προ καιρού βέβαια, όχι. Πριν από ένα μήνα. Πριν από ένα μήνα. Και ότι αυτά τα χτυπήματα έπαιξαν ρόλο στο να χάσει τη ζωή του. Ισχύει αυτό ή όχι? Τι ξέρουμε? Ας το πάρουμε με τη σειρά λοιπόν. Είπατε για την ανακοίνωση. Υπάρχει μια ανακοίνωση του Υπουργείου και μια ανακοίνωση του Αρχηγείου επίσης που είναι πιο επιχειρησιακή, πιο υπηρεσιακή, η οποία παρουσιάζει όλα τα γεγονότα. Η ανακοίνωση του Υπουργείου λέει ότι κάποιοι επιχείρησαν στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας που κάνουν να δείξουν ότι υπάρχει ασύστολη μαζική καταστολή βιαιότητα από την πλευρά της αστυνομίας, ότι να συνδέσουν το θάνατο του παιδιού με ένα γεγονός αστυνομικής βίας που συνέβη πριν από 30 μέρες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό λέει η ανακοίνωση. Δεν πρέπει να περιμένετε όμως να βγει το πόρισμα? Μα το λέει η ανακοίνωση ότι θα πρέπει να περιμένουμε εδώ πέρα. Έχουμε να κάνουμε με ότι χάθηκε ένα παιδί. 26χρονο παιδί. Αυτό είναι το βασικό. Όταν λέτε όμως ότι είναι ψέμα, κύριε Υπουργέ, είναι σαν να προκαταλαμβάνετε όντως το αποτέλεσμα. Συγγνώμη, θα σας απαντήσω αμέσως. Χάθηκε λοιπόν ένα παιδί. Ένα μικρό παιδί, ένα νέο παιδί. Ένας βλαστός. Είναι οδυνηρό για τους ανθρώπους, για τους γονείς του και είναι θλιβερό για όλους μας. Ας δείξουμε λίγο σεβασμό. Επιχείρησαν λοιπόν να πούνε ότι αυτό το γεγονός του θανάτου του παιδιού συνδέεται με ένα περιστατικό που συνέβη πριν από ένα μήνα. Με την αστυνομική βία. Με την αστυνομική βία. Αυτό λέμε ένα ψέμα. Με την εξής έννοια ότι δεν έχουμε κανένα στοιχείο αυτή τη στιγμή για να πούμε από τι πέθανε. Στοιχείο για το αντίθετο έχουμε. Με συγχωρείτε. Να ολοκληρώσω. Τι θα γίνει λοιπόν σήμερα? Θα γίνει ιατροδικαστική έκθεση, όπως προβλέπουν οι νόμοι. Με την παρουσία, όπως ζήτησε το Αρχείο της Ελλάς, εισαγγελέα. Και εκεί λοιπόν θα βγει το συμπέρασμα. Επειδή είπατε κάτι πριν, κύριε Υπουργέ, και με αυτό μαζί.
Νομίζετε, θεωρείτε, πιστεύετε ότι κάποιοι σας έχουν στοχοποιήσει και επιχειρούν να σας χρεώσουν κάποια πράγματα? Νομίζω ότι γίνεται μία προσπάθεια συστηματική εδώ και ένα χρόνο να συνδέσουν την πολιτική του Υπουργείου με την ανοχή ή την υποστήριξη ακόμα στην αστυνομική βία. Λοιπόν, αυτό είναι απαράδεκτο. Εγώ ψήφισα, κύριε Οικονόμου, πριν από λίγους μήνες, νόμο ο οποίος προβλέπει την παραπομπή οποιοδήποτε ζητήματος, οποιασδήποτε καταγγελίας στον συνήγορο του πολίτη. Δεν έχει καμιά δουλειά πλέον η αστυνομία με τις ΕΔΕ, θυμάστε που λέγανε ότι καλύπτει η αστυνομία. Όλες οι καταγγελίες με όλα τα στοιχεία, ελευθέρως δικαιούται ο καθένας να τα υποβάλει στο συνήγορο του πολίτη, ο οποίος μάλιστα έχει ανακριτικές αρμοδιότητες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν υπάρχει περίπτωση και αυτό το περιστατικό το οποίο, στο οποίο εμφανίζεται ο νεκρός πια σήμερα, νεαρός, να χτυπιέται από τους αστυνομικούς, να μείνει έτσι. Σε καμιά περίπτωση. Τίποτε. Άρα θα διερευνηθεί, λέτε, και τι έγινε εδώ στο περιστατικό. Απολύτως, ανεξάρτητα από τα αίτια θανάτου. Απολύτως, κύριε Οικονόμου. Ας περιμένουμε λοιπόν να βγουν τα συμπεράσματα τα επιστημονικά από την εταιρεοδικαστική έκθεση και στη συνέχεια ερευνάτε και το άλλο περιστατικό. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέριζουμε. Διαφημίσεις και ερχόμαστε εμείς.